Λίγο τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε αίμα. Αυτό την ευλογιά των εγωπροβάτων στα κατεχόμενα. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες η Χατιτζέ μας, την βλέπουμε κιόλας. Γεια σου, Χατιτζέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Είναι σε καραντίνα, αν αρκετές φάρμες, έτσι δεν είναι? 264 κτηνοτροφικές μονάδες. Μόνοι, δεν είσαι μόνη σου. Που κάποιες φορές δυσκολεύεσαι με τις λέξεις. Α, καλά, μην το. Αλλά σου πω, τα σαρδάμ, άστα να πάνε. Όχι μόνο να μπερδεύω με σαρδάμ, δεν τις βρίσκω κιόλας τις λέξεις, Χατιτζέ μου. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Ναι. Ωραία. Να πάρουμε από την αρχή. Είναι 264 κτηνιοτροφικές μονάδες, 15.000 αιωπρόβατα και 1.200 βοδιειδοί τέθηκαν σε καραντίνα. Mm-hmm. Οι είσοδοι και οι έξοδοι στις γαλακτοβιομηχανικές ελέγχονται αυτή τη στιγμή, Κατερίνα. Μετά τον εντοπισμό περιστατικών ευλογίας στην Αμόχωστον, εντοπίστηκαν 6 περιστατικά ευλογίας σε 2 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αμόχωστου. Πούμε ότι 35 ζώα χάσαν τη ζωή τους από αυτήν την ευλογία. Και έτσι σε αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα οι περιοχές Αμοχώστου, Έγκαιμου, Έγκομης και Αχερίτου. Mm-hmm. Ενώ τα πρόβατα που εντοπίστηκαν με αυτήν την ευλογία έχουν αναισθητοποιηθεί, σφαγίστηκαν και τάφηκαν. Να πούμε ότι αυτή η ευλογία ξαναντοπίστηκε στην Καρπασία το 2020. Οπότε οι λεγόμενες αρχές, οι τουρκοκυπριακές λεγόμενες αρχές λένε ότι είναι έμπειροι με αυτή την ευλογία και πιστεύουν ότι θα το θέσουν υπό έλεγχο όσον το δυνατόν μπορούν. Έχουν ήδη αρχίσει συνεργασίες με την Τουρκία, αν θέλεις, για να τους σταλεί κάποια εμβόλια, τα οποία, όπως ανακοινώθηκαν, θα είναι την ερχόμενη Τρίτη στην Κύπρο για να αρχίσουν και τους εμβολιασμούς. Το θέμα είναι να μην έχουν φύγει ζώα τα οποία ήταν μολυσμένα και στο εμπόριο, κατάλαβες, αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα πρέπει, δεν ξέρω πού και πώς θα γίνονται έλεγχοι και σε αυτό. Αυτό που λένε ότι δεν κολλά στους ανθρώπους αυτή η ευλογία. Τώρα πόσο ισχύει όταν είναι ένα ζώο μολυσμένο, mm-hmm. αυτό θα μας το επιβεβαιώσουν και έχει την ιατρικές υπηρεσίες βέβαια να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Πόσο υπάρχει πιθανότητα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωστόσο οι λεγόμενες αρχές, όπως είπα, λένε ότι δεν μεταδίδεται και προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο να θέλει με αυτόν τον τρόπο, ούτε ώστε για να μην επηρεαστεί και η αγορά, πολύ πιθανό. Ναι, σωστό και αυτό. Ευχαριστώ, Χατιτζέ μου. Να είσαι καλά. Θα πάμε στον κύριο Πίπη να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Πίπη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και εσείς είσαστε σε επιφυλακή, αντιλαμβάνομαι. Τι έχουμε να πούμε στον κόσμο, έτσι να μην προκαλούμε πανικό, να μας δώσετε τα δεδομένα? Καταρχήν να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι δεν πρόκειται περί ασθενείας η οποία προσβάλλει τους ανθρώπους, ούτε κυπριάζει τη δημόσια υγεία με οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια ασθένεια της οποίας ο παθογόνος παράγοντας προσβάλλει αποκλειστικά και μόνο τα πρόβατα και ένα άλλο στέλεχος του της ΕΓΕΣ και μεταδίδεται με την άμεση επαφή των ζώων με μολυσμένα, άλλα μολυσμένα ζώα, όπως επίσης και μηχανικά μπορεί να μεταφερθεί μέσω διαφόρων οδών, δηλαδή μέσω της τροφής, ας πούμε το άχερο, η χορτονομή, μέσω μηχανημάτων, μέσω των ρούχων, των υποδημάτων, στην περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι επισκεπτούνται μία μονάδα και μετά μεταβαίνουν σε μία άλλη μονάδα, mm-hmm. μέσω των οχημάτων μπορεί να μεταφερθεί ο ιός μέσω των τροχών, και από μια εκτροφή σε άλλη. Οπότε με αυτό το δεδομένο πρέπει οι κτηνοτρόφοι μας και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, όπως είναι οι ζωέμπορες, οι μεταφορείς κρέατος και τα οχήματα της αναδόχου εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται τα τροφικά υποπροϊόντα, πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρότατα μέτρα απολύμανσης των μηχανημάτων τους πριν μεταβούν από μία μονάδα σε άλλη. Υπεύθυνοι της μονάδας,
αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη είναι υπόχρεοι και οφείλουν με βάση τώρα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό να εφαρμόζουν αυστηρότατα μέτρα βιοασφάλειας και απολυμάνσεων στις εκτροφές που ήδη διατηρούν και εκτρέφουν ζώα για παραγωγή κρέατος και γάλα. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κάτι. Όχι, όχι. Αντιθέτως. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί από τη στιγμή, μόλις πληροφορηθήκαμε το συγκεκριμένο γεγονός, μεταβήκαμε, εφαρμόσαμε ακριβώς τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται. Έχουμε ενημερώσει τα επαρχιακά γραφεία μας, έχουμε ενημερώσει τους κτηνοτρόφους, τους μεταφορείς ζώων, όπως επίσης και τους μεταφορείς γάλακτος και την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ζωικό υποπροϊόντα για ακριβώς την εφαρμογή αυτών των προληπτικών και μέτρων και των μέτρων απολύμανσης, για να τα εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια κατά την οποία θα τύχει να μεταβούν στις εκτροφές για οποιοδήποτε λόγο, είτε για παραλαβή ζώα για σφαγή, είτε για την παραλαβή πτωμάτων από νεκρά ζώα τα οποία έχουν καταλήξει για τον οποιοδήποτε λόγο στις εκτροφές αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχουμε επίσης ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη είναι ενημέρωση, και έχουμε... Ελάτε, κύριε και... μια ομάδα έκτακτων καταθέσεων για ανασκόπηση της κατάστασης στην Κύπρο μαζί με την υπηρεσία μας για να, συνομολογηθούν τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν αν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο περαιτέρω το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση και την εισήγηση των εμπειρογνωμών τους οποίους θα αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πίπη μου. Ευχαριστώ πολύ.